Νίκο, πάνω από 86 δις είναι τα χρωστούμενα στην εφορία, χωρίς να υπολογίσει κανείς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα τελωνία. Και από αυτά είναι ζήτημα αν θα εισπράξει το κράτος 10 δις. Και η συζήτηση με τους θεσμούς λένε είναι για νέους φόρους. Είσαι υπεραισιόδοξη. Δεν τα βλέπω τα 10 δις, μάρα μου. 4,6 εκατομμύρια Ελλήνων έχουν οφειλές στην εφορία. Δεν βλέπω από πού θα εισπράξει το κράτος. Ιδίως μάλιστα όταν δεν έχει κάνει ρυθμίσεις οι οποίες να δημιουργούν άνεση χρόνου στους πολίτες για να αρχίσουν να αποπληρώνουν τα χρέη τους. Και βέβαια δεν καταλαβαίνει κανείς τι νόημα έχει η συνεχής επιβολή νέων φόρων. Τι νόημα έχει να αυξάνεις τους συντελεστές, να μειώνεις το αφορολόγητο και μάλιστα σε κατηγορίες οικονομικές Ελλήνων πολιτών οι οποίες είναι πολύ χαμηλά. Ουσιαστικά, οι μόνοι που δεν επιβαρύνονται σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από τα νέα φορολογικά μέτρα είναι όσοι παίρνουν τον κατώτατο μισθό και την κατώτατη σύνταξη. Όλοι οι υπόλοιποι θα επιβαρυνθούν από λίγο έως πολύ. Και πραγματικά το ερώτημα είναι πού αποσκοπεί αυτή η οικονομική πολιτική. Έσοδα για το κρατικό ταμείο δεν θα υπάρξουν. Το έχουμε ξαναπεί. Το γνωρίζει και ο πρωτοετής φοιτητής οικονομικών. Ότι αυξάνοντας τους συντελεστές δεν αυξάνεις τα έσοδα. Αντιθέτως δημιουργείς κίνητρο για φοροδιαφυγή. Δημιουργείς κίνητρο γιατί αισθάνεται ο φορολογούμενος ότι τον αδικείς. Και αισθάνεται ότι είναι δίκαιη πράξη το να αμυνθεί απέναντι σε αυτή την αδικία. Επομένως, υπάρχουν παραδείγματα δεκάδες στην παγκόσμια οικονομική σκηνή που αυξάνονται τα έσοδα του κράτους όταν μειώνονται οι συντελεστές. Και το ερώτημα επίσης είναι πού αποσκοπεί συνολικά αυτή η πολιτική. Αν έχει μικρότερη αγοραστική δύναμη το νοικοκυριό, δεν θα μειωθούν οι τζίροι στην αγορά, δεν θα υπάρξουν περισσότερα λουκέτα, δεν θα αυξηθεί η ανεργία. Είναι πραγματικά ηλίου φαϊνότερων ότι ακολουθούμε για άλλη μια φορά το λάθος δρόμο. Και αναρωτιούνται οι Έλληνες αν υπάρχει επιστροφή από αυτή την πολύ άσχημη εικόνα, από αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία για άλλη μια φορά οδηγούν την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι σύντομα, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα υπάρχει επιστροφή. Αντί να τονωθεί η ζήτηση, πάμε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ακριβώς.